Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μας για να κάνουμε μία πολύ λιτή και σεμνή τελετή. Να φωταγωγήσουμε το Δημαρχείο μας ροζ. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Δήμος Βέρειας, με πρωτεργάτη το Δήμαρχο, δια της αντιδημαρχίας μας, κοινωνικής προστασίας, υγείας και εθελοντισμού, δίνει το δικό του παρόν, σε συνεργασίες βέβαια, με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέρειας και τον Εμπορικό Σύλλογο, ώστε να περάσουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αγάπη, Ελπίδα, κάναμε μαστολογικό έλεγχο σε γυναίκες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Εξετάστηκαν 22 γυναίκες από την κυρία Σασοπούλου και τη συνεργάτητά της και θα προχωρήσει στην πορεία και περαιτέρω μαστολογικός έλεγχος. Μαζί με το ΚΕΠ Υγείας κάναμε αυτή τη δράση και στη συνέχεια ήρθαμε εδώ στο Δημαρχείο παρούσης της κυρίας Χαρούλα Σουσουτζόγλου, της πρώην Δημάρχου και φυσικά του Δημάρχου μας, του Συλλόγου Καρκινοπαθών και του Εμπορικού Συλλόγου και βάλαμε φιονγκάκια στα δεντράκια μας. Και σήμερα είναι η τρίτη δράση στην οποία προχωρούμε. Φυσικά όλες αυτές οι δράσεις έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Παράλληλα με το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, είναι να τιμήσουμε και όλες και όλους που ήρθαν αντιμέτωποι ιδιαίτερα με τον καρκίνο του μαστού και ένα μικρό μνημόσυνο σε αυτούς που πάλεψαν αλλά δυστυχώς ιτήθηκαν από τον καρκίνο. Και σήμερα αποχαιρετήσαμε όλοι μία μεγάλη κυρία της πολιτικής ζωής, η οποία πραγματικά πάλεψε, η οποία επέλεξε να φύγει την 25η Οκτωβρίου, την ημέρα που είναι η παγκόσμια ημέρα του καρκίνου του μαστού. Και σήμερα όλη η Ελλάδα, με πρώτη φυσικά την οικογένειά της τη φυσική και μετά την πολιτική, της είπε το στερνό αντίο. Νομίζω ότι η Φόφη γεννηματά, όχι νομίζω, έτσι είναι, υπήρξε μια γενναία γυναίκα, μια πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα και πραγματικά έδωσε πάρα πολλά μαθήματα ζωής σε όλους τους ανθρώπους. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή τη μέρα, αυτή τη σεμνή γιορτή, τη φωταγώγηση του Δημαρχείου μας με ροζ χρώμα, να την αφιερώσουμε στη Φόφη γεννηματά και να ευχηθούμε κι εμείς καλό παράδεισο και καλή δύναμη στην οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο Βερίας. Εμείς σαν καρκινοπαθείς, σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών, δεν μπορούσαμε φέτος, όπως και πέρσι, να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό φρόντισε ο Δήμος και ο Εμπορικός Σύλλογος. Εγώ εκείνο που έχω να πω, λέμε ότι ο Οκτώβριος είναι παγκόσμιος μήνας. Είναι. Αλλά από τη μια μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Δεν το δίνουν σημασία. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, δεν είναι μόνο για το καρκίνο του μαστού. Είναι για όλους τους καρκίνους. Εμείς έχουμε αγκαλιάσει, έχουμε γύρω στα 680 ενεργά άτομα. Αν σας πω ότι από αυτά δεν είναι εμβολιασμένα ούτε το 15%, θα το πιστέψετε? Και αυτό σίγουρα με τηλέφωνα που έχω κάνει και αυτήν την γιορτή. Παλαιότερα φωνάζαμε τα συγκροτήματα του τόπου μας, του νομού μας, ερχόνταν, χορεύανε, κάνανε. Αυτά όμως όλα έχουν απαγορευτεί.
Εγώ αυτό που θέλω να περάσω σαν μήνυμα, η πρόληψη σώζει. Να σας πω ότι το 1994 αρρώστησα και το βρήκα τυχαία. Δόξα τω Θεώ, όπως με βλέπετε, είμαι εδώ και όσο μπορώ βοηθάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόληψη σώζει άνδρες και γυναίκες. Εξαιρετική εκδήλωση, η οποία όπως ξέρετε γίνεται σε ετήσια βάση πλέον. Το μήνυμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για φέτος και με την ευκαιρία βέβαια του γεγονότος του θανάτου της κυρίας Γεννηματά είναι το εξής, ότι ο καρκίνος, ιδιαιτέρως ο καρκίνος του μαστού, αποτελεί μια χρόνια νόσο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα τα οποία έχουμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι εάν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η κυρία Φόφη Γεννηματά νόσησε επί 13 χρόνια από καρκίνο του μαστού. Και όπως όλοι βλέπαμε, αυτό δεν την εμπόδισε να ζήσει μια πάρα πολύ καλή και φυσιολογική ζωή σε αυτά τα χρόνια. Το μήνυμα αυτό της χρονιότητας της νόσου, μαζί με το μήνυμα φυσικά της σπουδαιότητας της έγκαιρης πρόληψης, δόθηκε χτες σε συνέντευξη τύπου που έγινε μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκίνης Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, στην Αθήνα. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι συμβαίνουν βήματα ή άλματα, θα έλεγε κανείς, όσο αφορά τη συμβολή των μικρών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στον αγώνα των καρκινοπαθών. Πιο συγκεκριμένα, σας ανακοινώνω ότι ένα από τα μεγάλα έργα τα οποία είχαμε υποσχεθεί, ολοκληρώθηκε, δηλαδή ένα μεγάλο νοσοκομείο, ο ξενώνας φιλοξενίας καρκινοπαθών και συγγενών στη Πηλαία Θεσσαλονίκης, είναι έτοιμος πλέον, έχει παραδοθεί και έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο Θεαγένειο και ευελπιστούμε ότι θα εξυπηρετήσει και ασθενείς και συγγενείς τους και από το νομό μας. Επίσης, θα πρέπει να τονίσω ότι πριν από λίγες εβδομάδες έγινε ένα τεράστιο βήμα όσον αφορά την χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους, δηλαδή των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη. Δεχτήκαμε μία πρόσκληση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, οι οποίοι μας συνάντησαν από το Συμβούλιο μας την κυρία Φίκατα μαζί με την κυρία Αραμπατζή, εδώ στη Βέρεια, και έγινε μία πλήρης πρόταση από εμάς σχετικά με το αν θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα φαρμακείο μέσα στο νομό, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να παραχωρήσει αυτά τα φάρμακα εγκαίρως στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Ελπίζουμε να δούμε οπωσδήποτε να γίνονται βήματα σε αυτή η κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε θα γίνουν. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις εκδηλώσεις τις οποίες έχετε συνηθίσει να βλέπετε, δηλαδή να κάνουμε μεγάλες ομιλίες και πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του Δήμου και σε συνεργασία και με τις άλλες οργανώσεις όπως το Σύλλογο Καρκινοπαθών και την Ελπίδα και άλλους θα μπορέσουμε να τα κάνουμε και αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Όπως γνωστό και όπως προϋπόθηκε, ο μήνας Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ένα είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει προς την κοινωνία, ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Δεν θα πρέπει οι γυναίκες να αμελούν τον τακτικό ετήσιο μαστογραφικό και περιγραφικό έλεγχο τους, καθώς και τον τακτικό αυτοέλεγχο από την αυτοεξέταση με την ψηλάφιση των μαστών. Όπως έχει πει και ο πατέρας της ιατρικής πριν από χιλιάδες χρόνια, κάλλιον που θεραπεύει το προλαμβάνει. Είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι κοινωνοί μιας έντονης αφισβήτησης στην κοινωνία μας όσον αφορά τον εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19. Κάποιοι άνθρωποι μας, επηρεασμένοι μάλλον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν θεραπεία και όχι πρόληψη. Αυτό είναι ένα λανθασμένο μήνυμα που έχει περάσει προς την κοινωνία και θα πρέπει με
με πάση θυσία να το αλλάξουμε, διότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Ως εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας, εγώ θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό που αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Η πρόληψη όντως είναι σε όλους τους τομείς και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας, θα πρέπει όλοι να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Εκπλήσουμε που ένα σύλλογος που είναι μια ομάδα ευπαθών ομάδων έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι μόνο στο 15% και θα ήθελα, εάν χρειάζονται και τη συνδρομή μας ακόμη, εμείς έχουμε ξεπεράσει στο κέντρο τους 35.000 εμβολιασμούς. Συνεχίζουμε, αλλά τα πλήρη εμβολιασμένα άτομα είναι γύρω στις 16.000 από εμάς. Επομένως, είμαστε στη διάθεσή σας. Η πρόληψη είναι και ο εμβολιασμός. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι όλοι και του χρόνου να είμαστε εδώ πέρα, να είμαστε όλοι γεροί, γιατί πολλά μας τριγυρίζουν και χρειάζεται υγεία πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Είχα σκοπό να πω περισσότερα, αλλά επειδή κάνει ψύχρα και επειδή τα περισσότερα τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, θα αρκεστώ σε ένα σύνθημα που μου έχει συγκλονίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα σύνθημα το οποίο έχει σχέση με την άγνοια. Το σύνθημα αυτό είναι το εξής: η μόνη επάρατη νόσος είναι η άγνοια, και έχει μπει βαθιά μέσα μου, γιατί μόνο η άγνοια μπορεί να εξηγήσει γιατί συνεχίζουν πολλοί να μην λένε τον καρκίνο με το όνομά του. Άγνοια για το τι είναι καρκίνος. Άγνοια για το ότι πολλές μορφές καρκίνου θεραπεύονται πλήρως. Άγνοια για το ότι δεν ήταν κανενός η κατάρα, αλλά μια ασθένεια όπως τόσες άλλες που μπορούν απλώς να συμβούν. Άγνοια για τα ποσοστά επιβίωσης και την ανάγκη να σεβόμαστε τους καρκινοπαθείς, χωρίς να τους βάζουμε ταμπέλες που μόνο τη δικιά μας προκατάληψη δείχνουν. Ο καρκίνος δεν είναι ούτε η επάρατη, ούτε η ανίατη, ούτε η καταραμένη ασθένεια. Ούτε εκείνο το κακό, ούτε το άλλο, ούτε το ακατονόμαστο. Είναι μια ασθένεια όπως πολλές άλλες που έχει όνομα, έχει χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε πώς να την αντιμετωπίζουμε και που πολύ συχνά ζούμε μαζί και πέρα από αυτή τη διάγνωση. Φτάνουν πια τα επίθετα και οι άστοχοι αυτοί χαρακτηρισμοί. Δώστε το παράδειγμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εκκλησία, η κοινωνία. Και μιλάτε χωρίς φόβο, χωρίς προκατάληψη για τον καρκίνο. Μην αφαιρείτε την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Αυτό μόνο ζητούν οι καρκινοπαθείς και οι οικογένειές τους. Να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Εμείς μάθαμε με τη δουλειά μας να στηρίζουμε τους καρκινοπαθείς, αλλά πέρα από τη δουλειά μας μάθαμε να τους στηρίζουμε και με το τραγούδι μας. Και αυτό θα το αναλάβει ο Μιχάλης ο Ρίζος. Να συνεχίσει τη θεραπεία.
υπάρχει ελπίδα.